Γιάννη, 2 στα 2 με τη νέα σου ομάδα. Πώς είδες σήμερα το παιχνίδι? Ξέραμε θα αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Νομίζω έχει ενισχυθεί αρκετά και ήμασταν ετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και όπως εξελίχθηκε. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Από μια άτυχη στιγμή σοφαρίσαμε σε μια κακή δικιά μας αντιμετώπιση στη φάση του πέναλτι. Αλλά νομίζω ότι αν είχαμε πετύχει το πέναλτι το δικό μας, το σκορ θα είχε πάρει άλλες διαστάσεις. Επόμενη αγωνιστική απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, σε μια έδρα, όπως είναι ο Κορυδαλός, προοδευτική. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Σίγουρα παίζουμε με την πιο βαριά φανέλα της κατηγορίας. Είναι μια ομάδα με ιστορία, έχει παραστάσει παραπάνω κατηγορίες. Αλλά εμείς δουλεύουμε καλά, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Καταρχήν είμαστε οικογένεια και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Έχουμε βραχνιάσει για να πάρουμε το τρίποντο. Και θα πάμε εκεί πανέτοιμο όπως σε κάθε παιχνίδι να διεκδικήσουμε τους 3 πόντους. Γιατί στο γήπεδο παίζουν φανέλες, αλλά παίζουν οι παίχτες. Ευχαριστούμε. Πάμε. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Δεύτερη στο πρωτάθλημα, 2 αγωνιστικές. Ένα σχόλιο για τον αγώνα. Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ένα εξαιρετικό προπονητή. Και ιστορική. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ την εβδομάδα αυτή για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε, δίκαια είμαστε νικητές. Είχαμε περισσότερες φάσεις. Από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι δεύτερη διαγωνιστική. Δεν λέει τίποτα. Μαζεύουμε πόντους και στη συνέχεια θα δούμε τι θα κάνουμε. Και ένα σχόλιο για το μάτς της επόμενης αγωνιστικής απέναντι στην προοδευτική. Ναι. Όπως κάθε παιχνίδι, το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ σεβασμό και ιδιαίτερα την ομάδα αυτή. Εμείς δουλεύουμε για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τι θα κάνουμε για αυτήν την ομάδα, για την επόμενη αγωνιστική. Ευελπιστούμε να είμαστε αρκετά καλοί και να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ.